Να αξιωθώ κάποτε να ιερωθώ
έβλεπα τον ιερέα στον δρόμο μου και όταν εκείνος προσπερνούσε στεκόμουν και τον παρακολουθούσα και τον θαύμαζα. Παρακαλούσα τον Θεό να φτάσω κάποτε στο ύψος αυτό της ιεροσύνης. Σκεφτόμουν όμως και έλεγα, αυτός που συνάντησα τώρα στον δρόμο μου είναι θεολόγος ιερέας. Εγώ ένα φτωχόπεδο, πώς θα σπουδάσω και πώς θα αξιωθώ να έχω ένα πτυχίο θεολογίας. Θεολογία έλεγα, μα υπάρχει μεγαλύτερη επιστήμη σε αυτόν τον κόσμο να μιλάς και να διδάσκεις τα λόγια του Θεού. Και συζητούσα πάντοτε με τον εαυτό μου και μόνος μου αναλογιζόμουν το μέγα βάρος της ιεροσύνης. Πέρασαν τα χρόνια, αλλά ο πόθος μου για την ιεροσύνη δεν εγκατέλειπε. Έφτασα στην Ιερά Μονή και έμαθα πολλά για το μέγα μυστήριο της ιεροσύνης. Ευρισκόμενος κάποια μέρα στη μεγάλη αρχή της Ιεράς Μονής, σκεφτόμουν τις δυσκολίες του λειτουργήματος. Περισσότερο αναγνωριζόμουν την αναξιότητά μου για το πώς θα μπορούσα να απομισθώ ένα τέτοιο βάρος. Ένιωθα ένα δέος, ένα μεγάλο φόβο. Κάμινος, όποια με την κάμινο του ναρκοδονόσερος, η οποία δέχεται τους τρεις πέντας και ακόμα μεγαλύτερη από εκείνη, είναι το μέγα μυστήριο της ιεροσύνης. Να αναλάβω λοιπόν ένα τέτοιο βάρος. Αυτό σκεφτόμουν και αυτό με βασάνιζε. Ή να μην αναλάβω και να στρέψω την προσοχή μου σε ένα οποιοδήποτε επάγγελμα. Μου ερχόταν όμως πάλι η εικόνα των ιερέων που συναντούσα στους δρόμους και πόσο τους θαύμαζα. Θαύμαζα τη μεγαλοπρέπεια και το αγγελικό σχήμα το οποίο τους περιέβαλε. Με καταλάβανε ο ιερός πόθος να τους μιμηθώ. Αυτομάτως ερχόταν στη μνήμη μου η μοναδική ευχή της γλυκιάς μου μανούλας. Έχει την ευχή μου γέ μου και να σε δω παπά, να υπηρετείς τον Χριστό μου, τον Θεό μου, τον αληθινό και να με μνημονεύεις όταν θα πεθάνω. Μετά τη μοναδική και παρελθική και στερεότυπη ευχή της μάνας μου, μου ερχόταν στη σκέψη η ευχή της μακαριστής γενιάς μου. Μου την έλεγαν τα μεγαλύτερα μου αδέρφια και τα επικύρωνε η μανούλα μου. Με καταλάβαναν δάκρυα συγκίνησης. Με σύγκωνε στην αγκαλιά της η γενιά μου και προσπαθώντας να με κοιμήσει καθώς ήμουν βρέφος, ευχόταν και έλεγε. Έχει την ευχή μου, γέ μου και να φορείς φελόνια και να ψάνεις μέσα στις εκκλησίες όπως τα χιλιδόνια. Όλα αυτά τα άλλα πλουκύτερα όνειρα μου γέμιζαν την ψυχή και ανέβαινα νοερά στον θρόνο του Θεού, στο κάλος του Παραδείσου. Άκουγα νοερά τους ιερούς ύμνους της εκκλησίας και έβλεπα πώς τελώ την Θεία και Ιερή Λειτουργία. Έβλεπα τους αγγέλους του ουρανού να με περικυκλώνουν στο ιερό θυσιαστήριο και να συλλειτουργώ μαζί τους. Έπειτα όμως πρόκαλε ένας άλλος κόσμος μέσα μου που ήταν απειλητικός και μου αντιτασσόταν. Λογισμοί όπως, τι θέλεις να πλέξεις με τους παπάδες, ξέρεις ότι θα σε βρίζουν, θα σε φτύνουν, θα σε διασύρουν, θα σε φθονούν, θα σε αποδοκιμάζουν, θα σε εμπέζουν. Δεν αλλάζεις τη γνώμη σου για να είσαι ήσυχος. Κατόπιν ερχόταν και πάλι η πρώτη σκέψη. Εκείνη μου φανέρωνε την κόξα του υπουργήματος, όχι του επαγγέλματος, και την απέραντη ευθύνη ενώπιον του Θεού. Μόνος μέσα στη μεγάλη αυλή της Ιεράς Μονής της Παναγίας μου σκεπτόμουν και πάλευα με τις εναλλασσόμενες σκέψεις σχετικά με το μέγα μυστήριο της ιεροσύνης και πάντα κατέληγα στο απέραντο και απάσταχτο βάρος του μεγάλου καθήκοντος. Ο Λογόταχος, όπως σκεφτόμουν όλα τα υπέρ και τα κατά και έβλεπα προς το δυτικό μέρος της μεγάλης αυλής, ο Θεέ μου, τι αντίκρισα, ένα θαύμα είναι φυσικό.
ένα θέαμα συγκλονιστικό, όχι όνειρο, αλλά όραμα, το οποίο μου έδωσε την αφορμή να παραιτηθώ από τον διακαή πόθο για την ολόψυχη επιθυμία της ιεροσύνης. Μια αποκάλυψη του μεγάλου μυστηρίου της ιεροσύνης. Ένας πύρινος κύριος, ο οποίος ανέβαινε από την γη στον ουρανό και χανόταν στο ύψος της απεραντοσύνης, επέτρεψε ο Θεός, ο καρδιογνώστης, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς και τα κρύφια των ανθρώπων, το επέτρεψε ο Θεός, ο γνωρίζων τα βάθη της καρδίας του καθενός ανθρώπου. Ήθελε με αυτό να μου φανερώσει σε ποιο ύψος θα ανέβει κάθε φορά η ταπεινή προσευχή όταν θα τελείται η Θεία και η Ιερά Λειτουργία, η δέηση, η παράκληση. Κάθε φορά όταν θα λειτουργώ και θα παρακαλώ τον Θεό υπερδοτικών μου απαρτιών και της σωτηρίας και συγχωρήσεως όλου του κόσμου. Θεέ μου, ποιος έχει την δύναμη να εισέρχεται, έλεγα, μέσα σε αυτή την κάρμη πηγαιωμένη και να εξέρχεται απλαβής και άνθρωπος. Ω Θεέ μου, Παναγία μου, καλύτερα να αποχωρήσω και ας μην αναλάβω μια τέτοια φοβερή ευθύνη και τέτοιο αβάσταχτο βάρος. Μέσα σε αυτή την θεία αντιθετικών και αρνητικών αποφασεών μου, άκουσα από τα δεξιά μου ζωντανή και γλυκύτατη και ανισμόλυτη φωνή. Εάν παιδάκι μου, εσένα, τον οποίο ο Υιός μου διεφύλαξε ψυχικός και σωματικός, δεν αναλάβεις να τον υπηρετήσεις, ποιος θα τον υπηρετήσει, ο πόρνος ή ο μυχός, ο χαρτοπαίχτης ή ο μέθυσος, ο βλάσιμος ή ο άπιστος. Μόλις άκουσα όλα αυτά τα ερωτήματα, αμέσως ήρθε στην καρδιά μου ένα δύσκολο ερώτημα. Ποιον δρόμο να ακολουθήσω, τον δρόμο του εγκάμου ή του αγάμου φίλου. Οι φίλοι μου και οι οικοί μου, όταν τους αποκάλυπτα την επιθυμία μου, με συμβούλευαν να ακολουθήσω τον έγκαμο φίλου. Με ήθελα να είμαι με οικογένεια, με σύζυγο και παιδιά, με σπίτια και κτήματα, με χωράφια και με κόσμο. Εγώ αντίθετα ποθούσα την αφιέρωσή μου στον Χριστό, ποθούσα την μόρφωση για να προσφέρω όσο το δυνατόν περισσότερα στην Εκκλησία και την ολοκλήρωσή μου στον Θεό. Δεν απέβλεπα στο να διδάσω την ζωή μου, αλλά να ακολουθήσω έναν μόνο δρόμο, τον βίο τον αγνό, τον καθαρό, τον απερίσπαστο, τον άσχετο προς τα εγκόσμια και τα πρόσκαιρα του νυν αιώνος. Μου αντέτασαν όμως την δική τους γνώμη και μου τόνισαν ότι πολλοί άλλοι της Εκκλησίας μας ήταν με οικογένεια και με παιδιά. Κι όμως ευαρέστησαν τον Θεό και αγίασαν. Μόλις άκουσα αυτή την γλυκύτατη φωνή, γνώρισα πέρα ως πέρα ότι δεν ήταν καμία άλλη παρά μόνο η φωνή της Παναγίας μου. Και πήρα το θάρρος να ρωτήσω ταπεινά και με φόβο και σεβασμό προς το Άγιο πρόσωπό της. Παναγία μου, ποιον δρόμο να ακολουθήσω, τον δρόμο της ιεροσύνης και της οικογένειας ή τον δρόμο της ολοκληρωτικής αφοσιώσεώς μου εις τον Υιό σου και Θεό μου. Και αμέσως μου απάντησε και πάλι η Παναγία μου. Άνοιξε παιδάκι μου το βιβλίο του Υιού μου και θα σου υποδείξει ο Υιός μου ποιον δρόμο θα ακολουθήσεις. Πάντοτε έφερα μαζί μου στην αριστερά πλευρά τους τίτλους μου, στη θέση της καρδιάς, ως απόριστο σύντροφό μου την Αγία Γραφή. Αυτή μελετούσα και προσευχόμουν στον Θεό. Γνώριζα καλά ότι όση ώρα μελετούσα την Αγία Γραφή, με ευεσκίωσε ο Θεός και με παρηγορούσε. Έλαβα τότε από την ψεύτη την Αγία Γραφή. Την προσκύνησα με ευλάβεια και πίστη για να πράξω ό,τι θα μου υποδείξει ο Θεός μου. Διατύπωσα το σημείο του Τιμίου και Ζωντού Σταυρού και άνοιξα το Ιερό Βιβλίο των Βιβλίων. Πρόσεξα τότε ότι η σελίδα της Αγίας Γραφής ήταν το 14ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το οποίο περιέγραφε την αγνότητα και την αφιέρωση και την ευχή στολή όσων θα ακολουθούν το αρνείον των Χριστών. Αυτοί απαρνήθησαν ολοτελώς τον κόσμο
και δια να μείνουν τελείως αφοσιωμένοι εις το ανίον, δεν ήρθαν εις καμία σχέση προς γυναίκας. Έτσι με αυτά τα λίγα λόγια ο πατήρ Σάββας αφιερώθηκε ως μοναχός στον Θεό. Θα διαβάσω στην αγάπη σας ένα ποίημα για τον πατέρα Σάββα Αχιλλέως, το οποίο συνέγραψε ένα πνευματικό του παιδί. Αφιερωμένο στον πνευματικό μας πατέρα, τον μαχητή του Χριστού, τον λεβεντάνθρωπο, τον αρχοντικό και συνάμα ταπεινό εργάτη του Ευαγγελίου, το λιοντάρι στις μάχες κατά του αοράτου εχθρού, αλλά γλυκύτατο παρηγορητή προς τους συνανθρώπους του, τον φωτεινό και λαμπροφόρο λειτουργό του υψίστου, τον νικητή, πατέρα Σάββα μας, καμάρι, του Χριστού το παλικάρι, μαχητής δεινός παντού κατά του αοράτου του εχθρού. Ξεκινάς απ' την Αιώκα και ποθείς την λευτεριά για της Κύπρου τα παιδιά. Ως ασκληπιός που είσαι, διακονείς και αγωνιάς, περιθάλπεις και πονάς. Μας αν έρχεται η ώρα, εκεί στο Κύρκου τα βουνά, σε καλεί η Παναγιά για τον τέλειο αγώνα να μπεις στου στήλου τη φωτιά. Και με θάρρος και με πίστη σύ στο κάλεσμα αυτό δεν διστάζεις να ανέβεις στις Παρθενίας το βουνό. Σου το είπε ο Υιός της με το στίχο της γραφής, στις 144.000 πρέπει να καταταχτείς. Και με θάρρος και ανδρεία πολεμάς πια καθαρά των δαιμόνων την στρατιά. Και η κόλαση σου τάζει θλίψη, βάσανα και πόνο, μα εσύ γελάς και λάμπεις έχοντας την Παναγιά προστασία και ασπίδα και γλυκιά παρηγοριά. Και μαθαίνεις τα παιδιά στου Χριστού την αγκαλιά να προστρέχουν με λαχτάρα και την πίστη φανερά να ομολογούν μπροστά στους ανθρώπους του αιώνα τούτου του απατεώνα, λέγοντάς τους σταθερά: «Είμαστε οι μαχητές του Χριστού στρατιώτες, έχουμε όπλα τρομερά που νικούν τον σατανά. Τον σταυρόν σου αν θα κάνεις με την πίστη τη θερμή, ο κακός δεν θα σταθεί, μα θα φύγει στη στιγμή. Αγιασμού μικρή σταγόνα διώχνει ολόκληρη τη λεγεώνα, στου Αγίου Ευχελαίου τη φωτιά βρίσκεις ίαση και παρηγοριά. Και τα νέα τα παιδιά τα προτρέπεις καθαρά να μείνουν από πάθη πορνικά. Ερμηνεύεις τι εστί αυτή η μεγίστη αρετή, τι εστί η Παρθενία, ότι η συν παρά το θείον, και μαζί με την αγάπη και ταπείνωση βαθιά εξουσία δεν θα πάρει ο σατάν ποτέ ξανά. Αναλώνεσαι γι' αυτά του Χριστού σου τα παιδιά, και σαν έφτασε η ώρα να ανεβείς στον ουρανό, μία παρακαταθήκη αφήνεις λέγοντας σε όλον τον λαό. Στου Αντιχρίστου την παγίδα να μην πέσει ποτέ κανείς, να μην πάρει τη σφραγίδα και να είναι νικητής. Αμήν. Σεβασμό για τον πατέρα Σάββα Αχιλλέως. Ο Παπασάββας ήταν Άγιος, καλός και ευλογημένος, ιερέας Σαββαΐτης, γέροντας από τον Θεό σταλμένος. Το ήθος και η αρετή που είχε στην ζωή του τον οδήγησαν εκεί όπου ηγάπησε και επόθησε η ψυχή του. Τα βήματά του έστρεψε προς τον Εσταυρωμένο και έγινε το βάλσαμο για κάθε πονεμένο. Το πετραχύλι δεν το αποχωρίστηκε ποτέ από κοντά του. Πολλούς αρρώστους διάβαζε και έκλαιγε η καρδιά του. Τον διάβολο επάτησε με τον σταυρό στο χέρι. Στα τάρταρα τον έριξε, στα νήλαια αυτά μέρη. Είχε θάρρος στην ψυχή και η πίστη του μεγάλη. Με το πιδάλι οδηγό και αγάπη στην καρδιά του, ο Κύριος τον ηξίωσε για το υπουργημά του. Τον Άγιο Γεώργιο έφτιαξε πάνω στον Καρέα
και όλος ο κόσμος πήγαινε και έτρεχε κοντά του και ήκουε το φλογερό και άγιο κηρυγμά του. Δεν γνωρίζω ποιο ήταν το φταίξιμο και ποια ήταν η αιτία που σαν τον Ιερό Χρυσόστομο ένιωσε την πικρία. Ποιος ξέρει πόσο έκλαιγε και πόνεσε η καρδιά του γι' αυτό το κακό που του έκαμαν στα γεράματά του. Όσοι του συμπαραστάθηκαν και ευρέθησαν κοντά του, την ευλογία του να πάρουνε από την αγιότητά του. Κι εγώ που γράφω τούτη την στιγμή με σεβασμό και αγάπη, γράψε με στο βιβλίο σου, παππούλη μου, και μένα ως εσχάτη. Ελαφρώ το χώμα που σε σκέπασε, άγιο και ευλογημένο, και ο σεβασμός και η αγάπη που σου έχουμε, πάντοτε να μείνει άσβευστο καντήλι αναμένο. Αιωνία η μνήμη σου, γέροντα. Εμπειρία. Ο Παπασάβας ήταν ένας γέροντας με πολύ αγάπη για τον άνθρωπο. Είχε πίστη για τον Χριστό, είχε θάρρος και ηρωισμό. Διακρίθηκε στην Κύπρο κοντά στον Διγενή. Δικάστηκε 2 φορές εις θάνατον, αλλά ήταν θέλημα Θεού, διότι τον προόριζε για άλλον δρόμο. Ήταν προορισμένος με το πετραχύλι να σώσει πολλές ψυχές, όπως και έκανε. Μαζί με τους πολλούς προσκυνητές αξιώθηκα κι εγώ να πάρω την ευχή του προ 2 ετών. Τον είχα πάρει τηλέφωνο για να εξομολογηθώ και μου είπε πως ήταν άρρωστος. Ο ίδιος μου είπε, όταν γίνω καλά, Βασίλο μου, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Πώς ήξερε το όνομά μου, δεν το γνωρίζω. Δεν με είχε δει κάπου. Ένα γνωρίζω, ο γέροντας ήταν άγιος και είχε προορατικότητα. Πέρασαν 2 χρόνια και την ώρα που διάβαζα την παράκληση του Αγίου Ραφαήλ, χτύπησε το τηλέφωνο και με ειδοποίησαν να πάω να εξομολογηθώ. Όταν εξομολογήθηκα, πέταξα σαν πουλί. Ένιωθα ανάλαφρα. Εύχομαι όλοι να παίρνουμε την ευχή του από εκεί επάνω όπου βρίσκεται τώρα. Πλέον είναι πολίτης του ουρανού, βασιλική πρεσβυτέρα.